Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης μετά από 16 χρόνια βρίσκει τη ροή για την υλοποίησή του. Θεωρώ ότι από την πλευρά και της περιφέρειας αλλά και όλων των τοπικών φορέων που έχουν περάσει και από τα νομαρχιακά συμβούλια και τα δημοτικά εκφράζουμε την θέληση για να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Όμως θεωρώ ότι και αυτά τα οποία, στα οποία τοποθετήθηκε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλογεράκης, πρέπει να λάβουμε υπόψη το αναπτυξιακό της περιοχής. Πρέπει να δούμε το ΣΧΟΑΠ, πρέπει να δούμε τους κάθετους, τη σύνδεση και με το ανατολικό μέρος της Κρήτης, αλλά και με το δυτικό. Παράλληλα, ένα σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει και εν όψη, κύριε Υπουργέ, του βόρειου οδικού άξονα είναι η σύνδεση του αεροδρομίου από στα Χανιά του Δασκαλογιάννη με τον βόρειο οδικό άξονα. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλο το Ρέθυμνο θα μετακινείται μέσα προς τα Χανιά, μέσα από το αεροδρόμιο για να μπορεί να έρθει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Άρα και η σύνδεση αυτή πρέπει να είναι μέσα στην πρόταση του βόρειου οδικού άξονα για να μπορεί να ολοκληρωθεί. Τα περιβαλλοντικά που έχουν θέσει φορείς της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, που πρέπει να δούμε πώς θα αναπτυχθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον. Τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και εμείς από την πλευρά τη δική μας, και θεωρώ η πλειοψηφία των πολιτών της Κρήτης, θέλουν να γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο να προχωρήσει και όλα τα επιμέρους προβλήματα τα οποία υπάρχουν να μπορούν να επιληθούν με την καλή θέληση και την καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων. Παράλληλα, βλέπουμε την Κρήτη του 2030 με όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία είναι σε προτεραιότητα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι οι χρηματοδοτήσεις που πρέπει να γίνουν και για το άλλο μεγάλο έργο του βόρειου οδικού άξονα, που με την διασύνδεση την ηλεκτρική που προετοιμάζεται και προς την Πελοπόννησο και προς την Αττική, θεωρώ ότι η επόμενη δεκαετία ανήκει στην Κρήτη. Χρειάζεται η συνένεση, χρειάζεται από πλευράς κεντρικής εξουσίας η δυνατότητα να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα στο νησί μας, και εμείς από την πλευρά τη δική μας καλά να είμαστε, να παρακολουθούμε να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Σας ευχαριστώ.